Σήμερα είχαμε την αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τα παιδιά του ενιαίου λυκείου, τα οποία εξετάστηκαν, όπως παραδοσιακά γίνεται κάθε χρόνο, στο μάθημα της έκθεσης. Το θέμα της έκθεσης ουσιαστικά φέτος μπορούμε να πούμε ότι λόγω αλλαγής του τρόπου εξέτασης στην έκθεση έχουμε πλέον νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και οι μαθητές διαγωνίζονται σε ένα μάθημα σχετιζόμενο με λογοτεχνικό κείμενο. Ως εκ τούτου, οι φετινοί υποψήφοι καλούνται να διαχειριστούν ένα διαγώνισμα διαφορετικής δομής σε σχέση πάντα με τα προηγούμενα χρόνια, σαφώς υψηλότερων απαιτήσεων, διαχωρισμένο σε 4 ομάδες θεμάτων. Αναλυτικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι φετινοί υποψήφοι έπρεπε να διαβάσουν προσεκτικά και να κατανοήσουν τα 3 κείμενα τα οποία τους δόθηκαν, μέσα στο οποίο υπήρχε και λογοτεχνικό κείμενο, να πυκνώσουν στο πρώτο θέμα το νόημα σε 60-70 λέξεις με συγκεκριμένες πληροφορίες. Στο θέμα Β είχαμε 3 διαφορετικά ερωτήματα με ερωτήσεις μορφοσυντακτικής δομής καθώς και κατανόηση των συγκεκριμένων κειμένων του πρώτου και του δευτέρου. Και το θέμα Γ ήταν το θέμα το λογοτεχνικό, που φέτος ουσιαστικά, όπως είπαμε και στην αρχή, εξετάστηκε για πρώτη φορά. Πρόκειται για ένα μοναδικό ερώτημα στη λογοτεχνία στο Γ θέμα, δηλαδή δεν το συναντήσαμε το λογοτεχνικό ερώτημα σε κάποιο άλλο θέμα, αλλά μόνο στο Γ θέμα, στο οποίο οι υποψήφοι έπρεπε μέσα από κριτική ματιά και συνδυαστική ικανότητα με τους κειμενικούς δείκτες και τις εύστοχες παραπομπές από το ποίημα να εντοπίσουν το θέμα και φυσικά να αναφέρουν και τη γνώμη τους. Να τοποθετηθούν δηλαδή προσωπικά για το ρόλο της ποίησης. Τέλος, το τέταρτο θέμα, στο κλασικό θέμα της έκθεσης, οι υποψήφοι καλούνται να αναπτύξουν τις σκέψεις τους για την ανάγνωση του βιβλίου και το ρόλο που έχει αυτό στη διαχείριση του προσωπικού τους χρόνου σε ένα κείμενο 300 με 350 λέξεων υπό τη μορφή άρθρου σε ιστοσελίδα του σχολείου τους. Στο κείμενο φυσικά μπορούσαν να αξιοποιήσουν δημιουργικά τα σχετικά επιχειρήματα από τα κείμενα αναφοράς που τους δόθηκαν στο διαγωνισμά τους. Τώρα, θα μπορούσαμε να πούμε συμπερασματικά ότι το θέμα ήταν σχετικά μη αναμενόμενο, θα μπορούσαμε να πούμε. Είχαμε την ανάγνωση των βιβλίων και το ρόλο της στη γενικότερη διαχείριση του προσωπικού χρόνου, οι οποίοι εξεταζόμενοι στο συγκεκριμένο μάθημα θα έπρεπε να δώσουν έμφαση στο θέμα της φιλαναγνωσίας και στην σύνταξη της προσωπικής τους άποψης πάνω στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και τη χρήση του βιβλίου σε όλο αυτό. Ήτανε απαιτητικά τα ζητήματα για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Θεωρούμε όμως ότι γενικά η έκθεση είναι ένα θέμα που όλοι μπορούν να απαντήσουν, να καταθέσουν την προσωπική τους άποψη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους υποψηφίους, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και να ξέρουν ότι τίποτα δεν τελειώνει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων γίνεται αύριο με τα παιδιά του ΕΠΑΛ που διαγωνίζονται στην έκθεση και τα παιδιά του ενιαίου λυκείου συνεχίζουν με αρχαία κατεύθυνση στην Τετάρτη και μαθηματικά κατεύθυνση. Καλή επιτυχία σε όλους και καλή δύναμη.